αγαπημένοι και αγαπημένες, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι σε αυτό το κανάλι του YouTube, του οποίου η βασική θεματολογία σχετίζεται με την αλοπαικία και γενικότερα με την απώλεια των μαλλιών, αλλά και με τις περούκες. Σε αυτό μου το βιντεάκι θα αναλύσω το θέμα που σχετίζεται με το μέγεθος του κεφαλιού και κατ' επέκταση της περούκας. Και απορώ τόσο καιρό γιατί δεν είχα κάνει ένα τέτοιο βιντεάκι, αφού είναι ένα θέμα το οποίο είναι από τα πρώτα πράγματα που απασχολεί κάποιον ο οποίος θα χρειαστεί περούκα. Να πούμε μερικές βασικές πληροφορίες. Γενικά οι περούκες, οι επώνυμες περούκες της Ellen Villa, της Gisela, της Aesthetica, έχουν συγκεκριμένα μεγέθη. Στην πλειοψηφία τους αυτές οι περούκες βγαίνουν στο average, δηλαδή στον μέσο όρο, και όντως ταιριάζουν στον μέσο όρο των κεφαλιών. Μικρή παρατήρηση ότι οι αμερικάνικες μάρκες όπως η Aesthetica ή η Jean Renault έχουν πιο μεγάλη φόρμα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές. Οπότε μία περούκα της Aesthetica πρέπει να, ή της Jean Renault, πρέπει να γνωρίζουμε ότι ίσως μας είναι λίγο πιο μεγάλη στο κεφάλι. Βέβαια, πρέπει να συνυπολογίσουμε και το γεγονός αν υπάρχουν από κάτω μαλάκια ή όχι. Άμα δεν υπάρχουν μαλάκια, η περούκα δεν χρειάζεται να μας είναι πολύ μεγάλη, ενώ αν υπάρχουν μαλάκια πρέπει να έχει λίγο αέρα. Γενικά όμως η περούκα δεν πρέπει να την έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να είναι κολλημένη, πάρα πολύ εφαρμοστή στο κεφάλι, γιατί πρώτον θα μας πονέσει το κεφάλι και δεύτερον θα μας γλιστρούσε, έτσι με την κίνηση θα γλιστρούσε. Εγώ δηλαδή είχε τύχει και είχα μικρύνει μία περούκα λίγο περισσότερο από όσο έπρεπε και όντως μου σηκωνόταν εδώ πέρα στην πίσω πλευρά. Οπότε η πρώτη πληροφορία είναι αυτή, ότι οι αμερικάνικες μάρκες έχουν πιο μεγάλη φόρμα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές. Στις ευρωπαϊκές μάρκες υπάρχουν κάποιες επιλογές σε petit και σε large. Υπάρχουν κάποια μοντέλα της Ellen Villa που βγαίνουν σε petit και σε large, ενώ στην Gisela Meyer υπάρχει ολόκληρος κατάλογος με πολύ μεγάλη επιλογή και σε φυσικές και σε συνθετικές και σε μακριές και σε κοντές, οι οποίες βγαίνουν και σε large και σε small. Πώς αποφασίσουμε όμως τώρα ποιο μέγεθος κάνει για μας? Εγώ γενικά με τα μέτρα που θα δείξω τώρα είμαι με τις περούκες της Ellen Villa, είμαι ok. Με τις περούκες της Gisela, της average, δηλαδή του μέσου όρου, είμαι ok. Κάποιες της Aesthetica μου είναι λίγο πιο φαρδιές. Όμως αυτές που μου είναι πιο φαρδιές, υπάρχει ο τρόπος ή να το σφίξουμε από πίσω ή να σφίξουμε από πίσω τα λαστιχάκια, το οποίο βέβαια θέλει ένα μέτρο, γιατί άμα τις φύγουμε πολύ τα λαστιχάκια θα μας ανοίξει γρήγορα εδώ πέρα. Και υπάρχει και ένας άλλος τρόπος που αφαιρούμε, έχω κάνει ένα σχετικό βιντεάκι, αφαιρούμε κάποιες τρέσες, τις κόβουμε με κοπτοραπτική και φέρνουμε την περούκα στα μέτρα μας. Επίσης υπάρχει και η άλλη επιλογή, αν η περούκα μας είναι μικρή, και αυτή είναι μία μέθοδος που την έχει αναφέρει η Ellen Villa στο επίσημο της site, σε κάποια σεμινάρια που κάνει, άμα κάποιος νιώθει την περούκα του πολύ σφιχτή, ένας τρόπος για να μεγαλώσει, να ξεχυλώσει η περούκα είναι σε ένα κεφάλι εδώ πέρα στην φιλενάδα μας να βάλουμε μία βρεγμένη πετσέτα και από πάνω να βάλουμε την περούκα και να το αφήσουμε όλο το βράδυ. Έτσι η περούκα θα έρθει και θα ανοίξει, θα ξεχυλώσει. Είναι παραπλήσια μέθοδος αυτήν που κάνανε, δεν ξέρω και ακόμα το και τώρα αν κάνουν, με τα παπούτσια που βάζουν μέσα πετσέτες, εφημερίδες βρεγμένες για να ανοίξουν τα παπούτσια. Στην περίπτωση δεν ανέφερα που η περούκα μας είναι πιο μεγάλη, που τη νιώθουμε πιο μεγάλη, υπάρχει φυσικά και η λύση της κορδέλας, είτε βελούδινη είτε σιλικόνης, εμένα προσωπικά με βολεύει η βελούδινη κορδέλα, η οποία δίνει την αίσθηση πως έναν παπούτσι πάλι, πολύ για παπούτσι μιλάω, πως έναν παπούτσι το νιώθουμε λίγο μεγάλο και φοράμε έναν πάτο, ούτως ώστε να το νιώσουμε λίγο καλύτερα, κάπως έτσι είναι και η αίσθηση όταν φοράμε την κορδέλα. Πάμε τώρα να μετρήσουμε το δικό μου κεφάλι. Λοιπόν, η μία μέτρηση είναι η μέτρηση της περιφέρειας του κεφαλιού. Γενικά ο μέσος όρος των περουκών λένε ότι από 54 έως 56,
53, 54 έως 56 είναι στον μέσο όρο. Εγώ είμαι 53 και μισό, όπου από το 54 και πάνω μέχρι το 56 λένε ότι είναι ο μέσος όρος. Και όπως προανέφερα, γενικά βολεύω με τις περούκες και τις Ellen Villa και τις Gisela, μόνο τις αισθέτικα κάποιες ίσως μου χρειάζονται στένεμα. Η δεύτερη μέτρηση που κάνουμε είναι από αυτή σε αυτή. Οπότε εγώ ανήκω στην κατηγορία petit average. Δηλαδή είμαι μέσος όρος στο κάτω όριο του μέσου όρου. Λοιπόν, από αυτή σε αυτή είμαι στα 29. Και από μπροστά, εδώ η μπροστινή περιοχή, την σύντοση λένε 4 δάχτυλα από το ύψος των φρυδιών. Αλλά γενικά τώρα ο καθένας το υπολογίζει και με το που ακριβώς ήταν τα βιολογικά μαλλιά που ξεκινούσανε. Οπότε περίπου από εδώ μέχρι αυτό το σημείο είμαι στα 32,5-33 και επαναλαμβάνω ότι με αυτές τις μετρήσεις είμαι ok με τις περούκες τις ευρωπαϊκές. Δεν έχει χρειαστεί δηλαδή να στενέψω ευρωπαϊκή περούκα, δεν έχει χρειαστεί να παραγγείλω petit περούκα, small δηλαδή. Έχει χρειαστεί μόνο, χρησιμοποιώ κορδέλα γιατί την νιώθω πιο άνετα την περούκα, την νιώθω καλύτερα στο κεφάλι μου, πιο σταθερή, όχι από άψη μεγέθους, πιο σταθερή. Έχει χρειαστεί να στενέψω περούκα της αισθέτικα, όπου έκανα βέβαια το λάθος και τη στένεψα πιο πολύ. Και γενικά πρέπει να έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, όπως προανέφερα, ότι η περούκα δεν πρέπει να είναι κολλητή, πρέπει να έχει λίγο αέρα. Για να φορέσω τώρα μία περούκα average και μία περούκα large. Εδώ πέρα είναι μία περούκα της Gisela, είναι η Extreme Young στο large, η οποία είναι... Λοιπόν, την φοράω, θα προσποιηθώ ότι μου είναι... Αχ, είναι πολύ ωραία. Θα προσποιηθώ ότι μου είναι καλή, αλλά μου είναι όντως τεράστια και θα το τραβήξω μπροστά για να δείξω πόσο μεγάλη είναι η διαφορά. Η περούκα γενικά, σαν περούκα, είναι αυτή. Άμα το τραβήξω μπροστά, η διαφορά είναι αυτή. Δηλαδή η large είναι πραγματικά large και εδώ πέρα έχει γενικά πολύ αέρα. Οπότε σε μία επιλογή large και εδώ πέρα ο αέρας που έχει πίσω, το κενό, όλο αυτό μου περισσεύει πίσω. Τώρα στην επιλογή της Ellen Villa, αυτή είναι η Dance. Η περούκα έχει έναν μικρό αέρα, δηλαδή πρέπει να έχει μικρό αέρα, δεν γίνεται να είναι εντελώς εφαρμοστή στο κεφάλι, έναν πολύ μικρό αέρα τον έχει. Οπότε εγώ αυτήν την νιώθω πάρα πολύ καλά, που είναι στο petit average όπως είναι και σχεδόν όλες οι περούκες των ευρωπαϊκών εταιριών. Αυτά λοιπόν από μένα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και αυτό μου το βιντεάκι και μέχρι την επόμενη φορά. Γεια σας!